Καλώς σας βρήκαμε στη Ζάκυνθο. Συνεχίζουμε, έστω και με πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αυτό που για εμάς είναι το ζητούμενο. Να μπορέσουμε, εν ώψη των εθνικών εκλογών που είναι την ερχόμενη Κυριακή, να φτάσουμε παντού. Να μιλήσουμε με τον κόσμο, να τον ακούσουμε, να τους παρουσιάσουμε τις θέσεις, τις προτάσεις μας για την επόμενη μέρα. Οι ευρωεκλογές που πέρασαν πριν από ένα μήνα μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές δημιούργησαν ουσιαστικά δύο νέα πολιτικά δεδομένα στη χώρα. Το πρώτο πολιτικό δεδομένο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε. Αλλά κυρίως ιτήθηκε μια συγκεκριμένη πολιτική πρακτική. Είναι αυτή η πολιτική πρακτική της αποθέωσης του λαϊκισμού, της δημαγωγίας, του τυχοδιοκτισμού, της αποθέωσης του κρατισμού, του βολέματος των δικών μας, των καθεστωτικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωσης, μιας ιδεολογικής αιμονής για υπερφορολόγηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, μιας πολιτικής πρακτικής που δεν δίνει καμία προοπτική για την επόμενη μέρα. Ιτήθηκαν αυτοί που κατέστρεψαν την πραγματική οικονομία, αφέμαξαν τη μεσαία τάξη, ακόμα και στα εθνικά μας θέματα τα εργαλειοποίησαν χάρη του δικού τους μικροκομματικού συμφέροντος, δίχασαν τον ελληνικό λαό, διαχειρίστηκαν τις κρίσεις που έζησε η χώρα μας, όπως το προσφυγικό, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, με μια αποθέωση απανθρωπιάς, ανικανότητας, κινησμού, αλλά κυρίως μια συνολική αλαζονία που ουσιαστικά συνόδευσε όλη τους την αντίληψη για τη διαχείριση της διακυβέρνησης της χώρας. Ιτήθηκαν αυτοί που απαξίωσαν προοδευτικές αρχές και αξίες, που ακόμα και την τελευταία μέρα που ήταν ανοιχτή η Βουλή, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα διορίσουν συγγενείς και φίλους. Αυτοί που απαξίωσαν την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος, την κοινοβουλευτική λειτουργία, την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τη λειτουργία των θεσμών, με τις συναλλαγές, τον εκφυλισμό, τη συνεργασία με τη δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτοί που πήγανε χέρι-χέρι με τον Καμένο και του Σανέλ και φτάσανε και κατέληξαν τους τελευταίους μήνες με ένα συνοθήλευμα τυχοδιοκτών, χωρίς κανένα πολιτικό πρόταγμα, χωρίς καμία κοινή ιδεολογική αναφορά και με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο το πώς θα παραμείνουν για λίγο ακόμα στην καρέκλα της εξουσίας. Που ξεκίνησαν με μια καραμαλική συνιστόσα συνεργαζόμενη, παράλληλα με τον Καμένο, και κατέληξαν να τους αφομοιώσουν όλους στα ψηφοδέλτια που παρουσιάζουν εν ώψη των εθνικών εκλογών. Αυτή ακριβώς η πολιτική πρακτική είναι που ιτήθηκε σε ευρωεκλογές. Αλλά η οριστική της ήττα περνάει μόνο μέσα από την ανασυγκρότηση ενός πραγματικά προοδευτικού πολιτικού πόλου. Αυτό που εκφράζει σήμερα το κίνημα αλλαγής. Και το δεύτερο πολιτικό δεδομένο είναι ότι αυτή η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως αποτέλεσμα μια μέγιστη χορηγία στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό φάνηκε και στις 10 μονάδες διαφορά στις ευρωεκλογές. Φάνηκε και στο χάρτη που έγινε μπλε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και πρέπει να το κάνουμε σαφές ότι η λύση στα προβλήματα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα δεν μπορεί να είναι αντίστοιχα μια βαθιά συντηρητική ατζέντα όπως αυτή που εξαγγέλει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Όταν μάλιστα δεν έχει κάνει ίχνος αυτοκριτικής για τη διακυβέρνηση Καραμαλή που όξινε τα προβλήματα της κρίσης και οδήγησε ουσιαστικά στα μνημόνια, ίχνος αυτοκριτικής για την αντιπολίτευση Σαμαρά που εισήγαγε πρώτη τον αντιδραστικό λόγο διχάζοντας τους Έλληνες και που ακόμα και σήμερα δεν μας παρουσιάζει καμία σοβαρή και τεκμηριωμένη πρόταση για το πώς μπορούμε να δομήσουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, να ανακουφίσουμε αυτούς που έχουν πληγεί πραγματικά μέσα στην κρίση, που διακηρύσουν και μάλιστα ενώπιον του ότι δεν χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις, δεν χρειάζεται η προστασία του εργαζόμενου έναντι του εργοδότη, που δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση για το τι κάνουμε από Δευτέρα με τις συντάξεις, τι κάνουμε με την προστασία της πρώτης κατοικίας, καμία δέσμευση για την αλλαγή του λεγόμενου υπερταμείου που οδηγεί σε μια εκποίηση του εθνικού μας πλούτου, αυτοί που μιλάνε γενικά και αόριστα για περικοπές δημόσιων δαπανών, αδιαφορώντας για το αν αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμένη πρόσβαση, ειδικά στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, σε ποιοτικά δημόσια αγαθά, όπως την παιδεία και την υγεία. Αυτοί που θεωρούν τις κοινωνικές ανισότητες σχεδόν σαν φυσικό φαινόμενο, που στην εκφορά του λόγου τους ξεφεύγει η 7ήμερη εργασία, τους ξεφεύγει η ιδιωτικοποίηση του management της δημόσιας υγείας και τους ξεφεύγει ακόμα και η αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων, όπως για παράδειγμα ο ψυχτικός από το Περιστέρι, ακριβώς αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα από το Πασόκ, με τη διακυβέρνησή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έστειλε οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και εκεί λοιπόν μπαίνει για μας το δεύτερο διακύβευμα, που λέει ότι εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την καθημερινότητα και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Μπορούμε να δώσουμε ξανά προοπτική και ελπίδα σε όλους αυτούς που ναι, ήθελαν να φύγει ο Τσίπρας, αλλά σήμερα φοβούνται το χάρτη που είναι μπλε. Και τους λέμε το εξής. Τους ζητάμε τη δύναμη να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε εμείς η ισχυρή,
υπεύθυνη αντιπολίτευση στον τόπο. Και κάνουμε ένα διπλό κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Από τη μία πλευρά, σε αυτούς που μπορεί να πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να πίστεψαν σε μια ψεύτικη ελπίδα, αλλά να απογοητεύτηκαν και να ψάχνουν διέξοδο. Τους καλούμε να συμπορευτούν μαζί μας ακριβώς γιατί μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Να εγγυηθούμε εργασιακά δικαιώματα, να εγγυηθούμε κοινωνικό κράτος, να εγγυηθούμε μισθούς, συντάξεις και πραγματική προοπτική για την κοινωνία μας, για τη νέα γενιά. Και από την άλλη πλευρά, καλούμε τους προοδευτικούς πολίτες που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχουν δεξιές ιδεολογικές αναφορές, απλά και μόνο για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τους καλούμε να μην παραδώσουν την προοδευτική τους ταυτότητα. Γιατί αντίστοιχα, μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε επίσης ένα ισχυρό αντίβαρο σε μια ανεύθυνη, λαϊκίστικη αντιπολίτευση, όπως έχει αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε και θα κάνει ξανά. Σπάζοντας την Αθήνα, πετροβολώντας την εθνική προσπάθεια, υπονομεύοντας οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά, με τον κίνδυνο να μπει ξανά η χώρα σε νέες περιπέτειες. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, για εμάς το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ή να συγκροτούμε ένα πραγματικά προοδευτικό χώρο, ριζοσπαστικό, προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό, που έχει ανάγκη όχι μόνο το κόμμα μας, αλλά ολόκληρη η χώρα, ή η χώρα κινδυνεύει να μπει ξανά σε νέες περιπέτειες. Ζητάμε λοιπόν τη δύναμη να εγγυηθούμε την πολιτική σταθερότητα από τη θέση της αντιπολίτευσης, να επιβάλλουμε την εθνική συνεννόηση σε τρεις συγκεκριμένους άξονες: αλλαγή εκλογικού νόμου, ολοκλήρωση συνταγματικής αναθεώρησης και επαναδιαπραγμάτευση των όρων για τα πρωτογενή πλεονάσματα το 3,5 στο 2%, και με βάση ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο αναλυτικό σχέδιο που έχουμε καταθέσει, να μπορούμε να δώσουμε ξανά προοπτική. Από τη μία πλευρά, για να μπει ξανά η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την παραγωγή νέου πλούτου να τη διανύμουμε, να την αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε τις κοινωνικές ομάδες που είναι στην καρδιά των δικών μας πολιτικών προτεραιοτήτων. Απευθυνόμαστε λοιπόν στα λαϊκά νοικοκυριά, στην ελληνική οικογένεια, στους εργαζόμενους για να εγγυηθούμε εργασιακές σχέσεις, στους ανέργους για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, στους αγρότες, στους συνταξιούχους, στους νέους, στους κοινωνικά αδύναμους. Στη διαχρονική μεγάλη βάση της δημοκρατικής παράταξης. Το κλίμα που εισπράττουμε από όλη την επικοινωνία μας με τον κόσμο, την επαφή μας, την εξωστρέφειά μας, είναι πάρα πολύ θετικό. Το κλίμα της πόλωσης έχει αλλάξει. Τα αυτοδιοικητικά μας στελέχη, που απέδειξαν ότι έχουν πολύ ισχυρές κοινωνικές αναφορές, συντάσσονται πλέον στην κοινή μας προσπάθεια. Και όλο αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι την επόμενη μέρα για τον ελληνικό λαό. Αυτή λοιπόν τη μάχη δίνουμε. Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει την Κυριακή στις κάλπες, παρά το καλοκαίρι, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό μήνυμα και να αποφασίσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα για το πώς θέλουμε να προχωρήσει επιτέλους η χώρα μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παπαδάτου, είναι από την... Θα σας πούμε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μας ρωτάει ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Δεν το λέω για εσάς, το λέω γιατί είναι το αντιμετωπίζουμε παντού. Τι λέτε για την επόμενη μέρα, ποιο είναι το σχέδιο πρωτά σας. Όλοι κάνουν μια ερώτηση, πολύ σωστά όπως την κάνετε κι εσείς, με ποιον θα πάτε την επόμενη μέρα. Πολύ απλά λοιπόν. Εμείς δεν θα κάνουμε όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία το 12 που έριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου και πήγε δύο φορές στη χώρα σε εκλογές, απλά και μόνο για να γίνει ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Από την άλλη, ο Τσίπρας ναρκοθέτησε την επόμενη μέρα φέροντας απλή αναλογική, γιατί η χώρα χρειάζεται συνενέσεις, αλλά μας λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και ρωτάνε εμάς που το 9 παραλάβαμε κρίση, κληθήκαμε μόνοι μας να τη διαχειριστούμε, όταν όλοι οι άλλοι χτίζανε πολιτικές καριέρες, σημαίνει στα Ζάπια και ιδέες στις πλατείες παρέα με τη Χρυσή Αυγή, και εμείς σηκώσαμε ένα πολιτικό κόστος δυσανάλογο σχέση με αυτό που μας αναλογούσε, απλά και μόνο για να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Κάνω την εισαγωγή λοιπόν για να καταλάβουμε ότι αυτή την αγωνία που εκφράζουν κάποιοι πολιτικοί μας αντίπαλοι περί πολιτικής σταθερότητας, καλό είναι να την εκφράσουν στο εσωτερικό τους ακροατήριο πρώτα απ' όλα και μετά σε εμάς που την αποδείξαμε σε όλη μας την ιστορική διαδρομή. Πολύ απλά όμως. Πριν τις ευρωεκλογές, ζητήσαμε ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και τη ζητήσαμε για να μπορούμε να έχουμε εμείς τη δύναμη να επιβάλλουμε την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Στη βάση ενός συγκεκριμένου προγραμματικού πλαισίου, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει. Στις ευρωεκλογές δεν προέκυψε αυτή η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Άμα δούμε τα νούμερα, είναι σαφές. Αιτιολογείται λόγω πόλωσης,
αιτιολογείται λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Με βάση λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα, γιατί άλλη κουβέντα κάνουμε τον Απρίλιο, άλλη κουβέντα κάνουμε σήμερα, κάνουμε σαφές ότι είμαστε πιστοί στην απόφαση του συνεδρίου μας για αυτόνομη πορεία του κινήματος αλλαγής. Αυτό ερμηνεύεται πάρα πολύ απλά ότι στις εκλογές που έρχονται το κίνημα αλλαγής δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φυσικά πολλοί μας ρωτάνε, και τι θα κάνετε, θα πάτε εσείς στη χώρα σε εκλογές ξανά, λέμε πάρα πολύ απλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ώστε με δική μας ευθύνη τουλάχιστον η χώρα δεν θα πάει ξανά σε εκλογές. Εμείς εγγυόμαστε την πολιτική σταθερότητα, αλλά σε συγκεκριμένους πολιτικούς άξονες. Τους ανέφερα και πριν. Αλλαγή εκλογικού νόμου, ολοκλήρωση συνταγματικής αναθεώρησης και επαναδιαπραγμάτευση των όρων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό τι σημαίνει όμως, γιατί χρειάζεται και μια παρατήρηση σχετικά με την απλή αναλογική. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η απλή αναλογική υπονομεύει την πολιτική σταθερότητα, αλλά η ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι χαμένη. Να εξηγήσουμε λοιπόν πολύ απλά τι ισχύει. Η απλή αναλογική έχει περάσει με 151. Αυτό σημαίνει ότι 7 Ιουλίου ψηφίζουμε με το προηγούμενο εκλογικό σύστημα και την αμέσως επόμενη φορά ψηφίζουμε με απλή αναλογική. Αν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτοδύναμος και αλλάξει τον εκλογικό νόμο με 151, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι με απλή αναλογική και η δεύτερη είναι με τον νέο εκλογικό νόμο. Και το λέω αυτό γιατί όσοι ευαγγελίζονται την απέτηση περί πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ψηφίσουν κίνημα αλλαγής για να υπάρχουν στη Βουλή την επόμενη μέρα οι συσχετισμοί των 200 ψήφων, να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο στη βάση της πρότασης που εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα, για να μην πάει ξανά η χώρα σε νέες περιπέτειες και να διακινδυνεύσει η πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι πέρα από το ισχυρό αντίβαρο που ζητάμε να είμαστε για να εγγυηθούμε εργασιακά δικαιώματα, να εγγυηθούμε ποιοτικά δημόσια αγαθά για τους Έλληνες, να εγγυηθούμε μισθούς, συντάξεις, αξιοπρέπεια την επόμενη μέρα, η ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι και μια ισχυρή ψήφος για την πολιτική σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα μπει ξανά σε νέες περιπέτειες. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δύο μέρες πριν τις εκλογές δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε. Το κυρίαρχο στο οποίο έχουμε εντρυφήσει αφορά καταρχάς μια ξεχωριστή αναπτυξιακή ταυτότητα για κάθε περιφέρεια, γιατί είναι άλλα τα στοιχεία που θέλουμε να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα στα Ιόνια νησιά, άλλα τα στοιχεία που θέλουμε να αξιοποιήσουμε στην υπηρετική χώρα για τον τουρισμό, άλλα στα νησιά του Αιγαίου. Αλλά το βασικό και το δεδομένο για εμάς είναι όχι απλά να μπορούμε να προβάλλουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, όπως εδώ έχετε πάρα πολλές στη Ζάκυνθο, αλλά να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον τομέα του τουρισμού με άλλους τομείς που είναι μείζονος σημασίας για εμάς. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια όσον αφορά το αντικείμενα του πολιτισμού και τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που μπορούν αντίστοιχα να αξιοποιηθούν, όπως αντίστοιχα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι δεν έχουμε καθόλου καταφέρει να αξιοποιήσουμε μείζονες κατευθύνσεις του πρωτογενούς τομέα που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους άξονες. Άρα πολύ απλά λέμε ότι πουθενά δεν φτάνει μία μόνο καλλιέργεια. Δεν φτάνει να πούμε ότι έχουμε ένα νησί, πάμε να επενδύσουμε στον τουρισμό. Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό πλάνο το οποίο θα αξιοποιεί συνολικές παράπλευρες δυνατότητες, με έμφαση στον πολιτισμό, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Τα αναφέρω χαρακτηριστικά γιατί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε και να στήσουμε το τουριστικό μας προϊόν, να του δώσουμε υπεραξία. Γιατί πλέον οι ανταγωνιστικές μας αγορές, όπως ήταν η Τουρκία που ήταν πολύ χαμηλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, πλέον δεν είναι, έχοντας μπει σε μια λογική ισχυρότερης πολιτικής σταθερότητας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που είχαν ζητήματα εσωτερικών πολιτικών αναταραχών. Το ίδιο αντίστοιχα και επειδή ήμασταν χθες και στην Κέρκυρα, ισχύει και με την Αλβανία, η οποία αντίστοιχα μπαίνει στην αγορά του τουρισμού. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται, άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να προσδώσουμε μια υπεραξία στο προϊόν μας. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λοιπόν και τις φυσικές μας ομορφιές με ένα προϊόν που θα συνδυάζει παραδόσεις, πολιτισμικά στοιχεία του τόπου μας και κυρίως και στοιχεία αναπτυξιακά, όπως είναι, ξαναλέω, η αγροτική παραγωγή ή όλοι αυτοί οι άξονες που έτσι κι αλλιώς έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας. Άρα, συνολικό πλαίσιο συνδυασμού όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συνδυάζει σήμερα η χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Παρακολούθησα. Εγώ τώρα έχω φυτέψει σε μικρά κόμματα άπειρα χρόνια, έτσι, οπότε μια
μια γνώμη για όλο αυτό το σύμφωνο παρακολουθούσε την τοποθέτηση. Το οποίο εντάξει, γιατί όλοι πήγαινε. Θα πω όμως το εξής, ότι θα ήθελα το κοινάκι να είναι ένα κόμμα εξουσίας. Όταν καταναλώνουμε τον περισσότερο χρόνο, κάνοντας μια κριτική στη Νέα Δημοκρατία ή και στο ΣΥΡΙΖΑ, που αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μοιάζει περισσότερο με τα μικρά κόμματα και τα κόμματα της μαγείας. Εγώ θα ήθελα όλη η προεκλογική καμπάνια που έχει κάνει το κοινάλ να βασιζόταν πάνω στο πρόγραμμά του. Και στην ερώτηση βεβαίως τι θα γίνει στις 8 του μήνα, έχω το πρόγραμμα, έχω διατυπώσει τις θέσεις και μπορούμε να το παιδιάσουμε. Και σε αυτό το πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, επειδή η Ελλάδα έχει φάει τώρα όλη αυτή την ιστορία με τα μνημόνια και τα υπόλοιπα, και θα τελειώσουμε με αυτά χωρίς να κινδύνει ο εξυγχρονισμός του κράτους, θεωρώ ότι το Α και το Ω για τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας είναι ο εξυγχρονισμός του κράτους, ο οποίος θα περάσει υποχρεωτικά και μέσα από την αξιολόγηση. Θα πω ότι δεν με κάλυψε το κοινάλ στην προεκλογική ελπίζω. Θανάση, σε παρακαλώ, τελειώσω. Παρόλο που δεν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, είναι κοστολογημένο με βάση δημοσιονομικά δεδομένα υφιστάμενα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τα διπλά, όπως κάνουν όλοι οι οποίοι βρίσκονται στη θέση τη δική μας. Ο λόγος που δεν το κάνουμε είναι ακριβώς επειδή έχουμε αντίληψη και συνέστηση του τι σημαίνει να είσαι κόμμα εξουσίας. Η παράταξή μας δεν έχει μάθει ποτέ να βολεύεται με το ρόλο του ρυθμιστή. Εμείς ήμασταν αυτοί που ακόμα και στα πιο δύσκολα μπαίναμε μέσα και αλλάζαμε τη χώρα. Αυτή είναι η παράταξή μας και ο κόσμος έξω θυμάται πάρα πολύ καλά. Ποτέ λοιπόν δεν μάθαμε να βολευόμαστε ούτε με το 6, ούτε με το 7, ούτε με το 8. Αλλά προφανώς και δεν αλλάζουν όλα και από τη μέρα στην άλλη. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και πολύ περισσότερο και τα 12 σημεία στα οποία έχουμε αναφερθεί. Αν είχαμε χρόνο θα το κάναμε. Έχει νόημα να τα συζητήσουμε τώρα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Δεν υπάρχει χρόνος, παιδιά. Προσπάθησα απλά να βάλω τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικό, το οποίο το έχουμε κωδικοποιήσει σε 12 σημεία, τα οποία μάλιστα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους έχουν αριθμούς. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο, στον οποίο εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε, κανείς δεν σου λέει ότι τι έχεις να πεις εσύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη φορολογία που θα την πας από το 29 στο 20, το ΦΠΑ από πού, από το 24 στο 22 και από το 13 στο 11. Για τους νέους τι προτείνεις, απαλλαγή για 3 πρώτα χρόνια από ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία για όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Πώς θα βρούμε ξανά νέες θέσεις εργασίας. Η μισθολογική δαπάνη υπολογίζεται ως έξοδο στη μικρομεσαία επιχείρηση που εκπίπτει τη φορολογία με αυξημένο συντελεστή 50%. Τι κάνει για τους αγρότες, μειώνουμε το φόρο εισοδήματος στο 13% και αποσυνδέουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα. Για τους εργαζόμενους, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για την ελληνική οικογένεια, 200 ευρώ επίδομα για τα 3 πρώτα χρόνια για κάθε μήνα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται. Όχι, το λέω αυτό γιατί είναι ουσιαστικό να κάνουμε μια κουβέντα που αφορά και το πρόγραμμά μας. Απλά νομίζω λόγω χρόνου δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Αλλά υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και στο φυλάδιο που έχουμε. Και αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της εξωστρέφειάς μας. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι απλά να ασκήσουμε κριτική. Είναι να αποδείξουμε ότι σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει η χώρα ξανά να ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, που είναι δαιμονοποιημένη τα τελευταία 4,5 χρόνια. Μια τεράστια φορολογία με τεράστιες εισφορές που ουσιαστικά λειτουργούν ως αντικίνητρο για όλους όσους θέλουν να δημιουργήσουν σήμερα στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν συζητάς με έναν αγρότη, είχα την ευκαιρία να το κάνω πάρα πολλές φορές, ειδικά και συγκεκριμένα στη μια κουβέντα που είχαμε στην Κρήτη, ότι στην ερώτηση πώς πήγατε φέτος, πώς ήταν η παραγωγή, η απάντηση ήταν ευτυχώς δεν πήγαμε καλά. Και είναι ενδεικτικό ακριβώς του πόσα αντικίνητρα έχει δημιουργήσει η υφιστάμενη πολιτική σε όλους όσους θέλουν να επανεκκινήσουν την εθνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά όμως, το πλαίσιο μας περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα για το πώς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παραγωγή νέου πλούτου. Το λέω αυτό γιατί ακούμε μια Νέα Δημοκρατία να μιλάει γενικά και αόριστα για μείωση των φόρων, θεωρώντας ότι αυτό θα λύσει ξαφνικά όλα τα προβλήματα του πώς μπορεί η χώρα να μπει ξανά σε αναπτυξιακή τροχιά, αλλά δεν μας λέει αφενός του τι σχέδιο υπάρχει ώστε αυτή η μείωση των φόρων να μην οδηγήσει μόνο σε αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών, αλλά να μπορέσει να ωφελήσει και τους εργαζόμενους αλλά και τη βάση της κοινωνίας, και από την άλλη στο πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει σοβαρές κοινωνικές υποδομές, δομές πρόνοιας και κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό. Είναι πολύ ουσιαστικό και ένα συνολικό μοντέλο που αφορά και το πώς αντιλαμβανόμαστε το κράτος, τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των δομών. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.